Είμαστε εδώ σήμερα στην Άωσα γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αγώνα των κλωσσοπανδουργών. Όπως και στο λιμάνι του Πειραιά με τις εργάτες της Κόσκο, της Λάρκο, τα πετρέλαια Καβάλας. Αυτοί οι αγώνες, αυτές οι αιστείες αντίστασης είναι που πρέπει να πληθύνουν σε όλη την Ελλάδα. Να στηριχτούν από όλους μας γιατί δείχνουν τη δύναμή μας. Γιατί δείχνουν ότι χωρίς εμάς προπέλα δεν γυρνά, γρανάζι δεν γυρνά, αδράχτη δεν γυρνά. Επειδή οι αγώνες μας είναι δίκαιοι, γι' αυτόν τον λόγο έχουν και τόση μεγάλη αλληλεγγύη από όλη την Ελλάδα. Όπως και σε όλη την Ελλάδα, έτσι και εδώ σήμερα εκφράζει η αλληλεγγύη των εργατών, των σωματείων που αποτελεί ένα από τα δικά μας όπλα απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας. Μέσα σε λίγες ώρες, σωματεία συγκέντρωσαν χρήματα για να στηρίξουν τον αγώνα μας. Έβγαλαν αποφάσεις στήριξης και καταδίκης της λησαλέας επίθεσης κράτους και εργοδοσίας. Και ήρθαν να μας στηρίξουν σήμερα στο συλλαλητήριο. Έτσι απαντάνε οι εργάτες, με την ενότητα, την αποφασιστικότητα, το σφίξιμο της γροθιάς. Συνάδελφοι, δεν έχουν αυτά πάτες. Έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο αγώνα που είναι αγώνας για όλους τους εργαζόμενους. Η εργοδοσία δείχνει καθημερινά το μίσθος της απέναντι στους εργάτες και το σωματείο τους. Τη στιγμή που δεν δεχόμαστε να είμαστε απλήρωτοι και αγωνιζόμαστε για να ζήσουμε, μας έρνουν στα δικαστήρια. Τη στιγμή που δεν δεχόμαστε να απολύουν τον κάθε συνάδελφό μας επειδή απλά σήκωσε το κεφάλι του και συμπαραστάθηκε, που πετάνε στον δρόμο ένα ζευγάρι με δυο μικρά παιδιά. Βρίσκουμε την αστυνομία μπροστά στην πύλη του εργοστασίου να επικαλείται τους απεργοκτόνους νόμους. Βάζει στο να μην μπαίνει ούτε ένα ευρώ στην τσέπη μας, επειδή αγωνιζόμαστε, με έκτακτες δικαστικές διαταγές δεν μας αφήνουν να κάνουμε ούτε επίσκεψη. Τη στιγμή που καλούμε την εργοδοσία να πληρώσει τα δεδουλευμένα συναδέλφου για να κάνει εγχείρηση και να ζήσει, μας οδηγούν στο τμήμα, μας λένε τραμπούκους. Λογαριάζουν όμως χωρίς το ξενοδόχο, συνάδελφοι. Είμαστε εργάτες που διεκδικούμε να μην είμαστε απλήρωτοι. Να μην απολυθεί κανείς που υψώνει το κεφάλι του. Σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι και φωνάζουμε ότι δεν θα δεχτούμε να ζήσουν τα παιδιά μας χειρότερα από εμάς. Ότι δεν θα δεχτούμε να γυρνάμε σαν κατεμένοι από το εργοστάσιο για να εργατίζουν τα κέρδη τους μια χούφτα επιχειρηματίες. Το ζούμε κι εμείς εδώ, συνάδελφοι, καινούργια μηχανήματα, υπερσύγχρονα, που τα δουλεύουν λιγότεροι άνθρωποι με περισσότερο κόπο. Τελειώνει το 8ωρό μας και φεύγουμε από το εργοστάσιο απλήρωτοι, εξουθενωμένοι και βλέπουμε τις οικογένειές μας να μην μπορούν να ζήσουν ούτε με τα βασικά. 7 μήνες απλήρωτοι και η καταμέτρηση συνεχίζεται. Ως πότε, πόσο υπομονή πια σε ένα εργοστάσιο που από το 2008 μέχρι το 2018 έχει 250 εκατομμύρια ευρώ σε πωλήσεις, που μόνο για το 2022 έχει κλεισμένες παραγγελίες 11,2 εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε απλήρωτοι. Γι' αυτό σηκώσαμε το κεφάλι και αμφισβητήσαμε αυτά που μας λέει η εργοδοσία. Γιατί από πρώτο χέρι ζούμε την ανάπτυξή τους και τις επενδύσεις τους. Οι αγώνες μας είναι τίμοι. Έχουν κόστος στα μεροκάματα που συνειδητά χάνουμε σε κάθε απεργία. Την ψυχολογική πίεση και την καταδίωξη που έχει επιδοτεί η εργοδοσία για να μας τρομοκρατήσει. Εκδικούνται τους απεργούς συναδέλφους μας και επιδιώκουν την εκδίκηση για όποιον απήργησε, θέλοντας να μας λυγίσουν. Φτάνουν στο σημείο ακόμα και να επιλέγουν ποιον θα πληρώσουν το έναντι που δίνουν κάθε μήνα. Εκβιάζουν τους νέους εργαζόμενους για την ανανέωση της σύμβασής τους, οδηγούν σε οικονομικό στραγγαλισμό εργατικές οικογένειες. Αξιοποιούν όλους τους αντεργατικούς νόμους των κυβερνήσεών τους, τους χαμηλούς μισθούς και την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων που καμιά κυβέρνηση δεν πήρε πίσω. Τις παγιλές χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ από όλες τις κυβερνήσεις, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τον νόμο Χατζηδάκη, ακόμα και προσωρινές διαταγές που μας απαγορεύουν να κάνουμε μέχρι και επίσκεψη. Νόμοι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα των κερδών τους. Να λοιπόν το χάσμα που χωρίζει τη δική μας ηθική από τη δική τους. Χάσμα γεφύρωτο. Χάσμα του κόσμου της δουλειάς που παράγει τα πάντα με το μόχθο, τον υδρότα και το αίμα του και μια σκούφτα κυφήνων που έχουν στην ιδιοκτησία τους τα μηχανήματα, τα λιμάνια, τα εργοστάσια και απολαμβάνουν τον πλούτο που εμείς παράγουμε. Το βήμα το λέμε δυνατά και καθαρά.
Ξέρουμε πολύ καλά και από παλιότερη και από την τωρινή πείρα ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Σωτήρες είναι οι αγώνες μας, οι οργάνωση του σωματείου μας, η αλληλεγγύη μας. Έχουμε πείρα και στο εργοστάσιο μας από το τι σημαίνει να μην εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα των διάφορων κυβερνήσεων.